Εδώ μαζί μας στο στούντιο του ΣΚΑΕ Βασιλισιώτης, διευθυντής του ΣΚΑΕ 100,3. Ε, νομίζω ότι από αύριο θα πάρουμε μια μεγάλη ανάσα στην κυριολεξία, πετώντας τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Όμως έρχονται αυτά τα νέα για την μετάλλαξη Δέλτα και την Δέλτα Πλάς, όπως ακούσαμε από την Μεγάλη Βρετανία, να μας παγώσουν κάπως τα χαμόγελα, ε, καθώς διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει στα αλήθεια και αυτό δεν είναι ένα κλισέ που το λένε οι επιστήμονε, υπάρχει μια πραγματικότητα και δυστυχώ είναι μπροστά μα. Έτσι είναι. Είναι κλεισέ να λε: Η πανδημία δεν τελείωσε, αλλά εδώ είναι μια απειλή η οποία έρχεται. Βέβαια, Σία δεν έρχεται για όλου, διότι έχει ξεκαθαριστεί από του επιστήμονε ότι αυτή η μετάλλαξη Δέλτα, η Ινδική, η Δέλτα Πλάς, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα την πούνε αργότερα γιατί συνεχίζει ναι, να ναι, Ναι, άλλη, αλάζει. μία άλλη, άλλη. Ναι. Ε, ε, ε την πιάνουν το εμβόλιο όμως. Ακριβώς. Έτσι να το ξαναπούμε. Γιατί δεν μας αφορά τους εμβολιασμένους. Σήμερα, ναι. Αφορά εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προβληματίζονται διπλά, διότι... Αυτή ακριβώ η μετάλλαξη είναι που αλλάζει του κανόνε, αλλάζει τη συζήτηση. Μέχρι τώρα, συζητούσαμε για το αν πρέπει κάτι να γίνει υποχρεωτικό στον εμβολιασμό και κάτι δυνητικό mm. ή αναγκαστικό. Αλλά βλέπουμε τι τρει χώρε οι οποίε χτυπιούνται ήδη από αυτή τη μετάλλαξη τη Ρωσία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να θέτουν νέου κανόνε που οδηγούν όσου δεν έχουν εμβολιαστεί σε ένα καθεστώ απομόνωση. Έτσι, όπω πάνε τα πράγματα. Και πρέπει να το πούμε, δεν είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να το πούμε. Από τον Οκτώβριο, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρω, θα ζήσουν μια κατάσταση απομόνωση, δεν θα μπορούν να πάνε ενδεχομένω στη δουλειά του. Αν δεν έχουν δουλειά, δεν θα μπορούν να βρουν. Δεν θα μπορούν να πάνε σε θέατρο ή σε συναυλία. Δεν θα μπορούν να γυμναστούν σε εξωτερικού χώρου. Αυτό το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με, με μια μετάλλαξη του κορονοϊού πολύ πιο επιθετική, πολύ πιο μεταδοτική, όπω μα λένε τώρα οι επιστήμονε, η οποία θα είναι το επίκεντρο του τέταρτου πανδημικού κύματο και θα αφορά. Μόνο αυτά τα άτομα που θα βρεθούν εκτός εμβολιαστικής Είπα πρώτα αυτά τα επιχειρήματα, σκάλιψης. όχι γιατί είναι τα σπουδαιότερα. Πάνω απ' όλα είναι να παραμείνει ζωντανός στην πανδημία. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί που δεν έχουν ακόμα κλείσει καν το ραντεβού τους, δεν αναγνωρίζουν αυτό το επιχείρημα. Γι' αυτό ξεκίνησα από το δεύτερο. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να προστατεύσουν τη ζωή του. Και γι' αυτό όσοι δεν έχουν κλείσει ακόμα το ραντεβού του, για την Ελλάδα μιλάω, πρέπει να το κλείσουν. Διότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται διότι υπολογίζουν οι ειδικοί ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο εμβολιασμού 70%. Αν αυτό το 70% γίνει 90%, όλη η συζήτηση που κάναμε περιτέβει. Δεν θα χρειαστούν μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού, δεν θα χρειαστούν αναγκαστικά μέτρα από εργοδότε, επιχειρήσει και από όλα αυτά. Και όλα να αυτά πω και δεν κάτι θα άλλο... χρειαστούν. Είναι ένα είδο διχασμό. Δεν, είναι... δεν θα είναι μια ευχάριστη κατάσταση να διχαστούμε μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, να υπάρχουν δηλαδή πολίτε δύο ταχυτήτων. Το θέμα είναι να πιστούν για τον εμβολιασμό οι πολίτε, να πιστούν για τον κίνδυνο που Υπάρχει για την ίδια του τη ζωή, για την ίδια του την υγεία. Και ξέρει, στη Βασίλη, δεν είναι όλοι αρνητέ, δεν απορρίπτουν όλοι το εμβόλιο. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, ναι. για όποιο λόγο, και πιστεύουν ότι, α, εντάξει, ξεμπερδέψαμε τώρα με την πανδημία, τη σκαπουλάραμε. Ε, Αν το ξεχάσουμε. Τώρα λοιπόν που βγάζουμε κίνδυνος, τις μάσκες, κίνδυνο. Αυτό έχει σημασία. Τώρα που επιστρέφουμε κατανοητό. στην κανονικότητα, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να σκεφτούν ότι δεν τελείωσε το πράγμα και αυτοί που έχουν απλώ δισταγμού να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να έχουν αυτούς τους δισταγμούς και είναι και πολύ σωστό αυτό που είπες. Εμείς διχαστούμε τώρα για τα εμβόλια και για το ποιος το έκανε και ποιος δεν το έκανε. Μην ξαναζήσουμε καταστάσεις με τους καπνίζοντες και τους μη καπνίζοντες που ζήσαμε στο ναι, παρελθόν. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ Βασίλη.